Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Φιλόδοξους στόχους κατέθεσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό την Κυριακή, θέτοντας τον πύχη των κόκκινων δανείων στα 35 με 40 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2021, που σημαίνει 50 δισεκατομμύρια χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του insider.gr, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από τρεις παράλληλες δράσεις: τιτλοποίησης πωλήσεις, πληστηριασμοί ρευστοποίησης και αποπληρωμές ρυθμίσεις. Στην αποκάλυψη πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποπληρώσει νωρίτερα το χρέος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με χρήματα από το ταμιακό μαξιλάρι, με στόχο μια σημαντική αναδιάθρωση του χρέους, προχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο Υπουργός παραδέχτηκε πως οι αγορές είναι δύσκολες στους τελευταίους τρεις μήνες, κάτι που απέδωσε όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και την Τουρκία, καθώς και στις αναδυόμενες αγορές. Μια παγκόσμια διάκριση διεκδικεί το ξενοδοχείο Le Zante Bleu Exclusive Beach Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, στο νησί της Ζακύνθου, μετά την φετινή του διάκριση στα World Travel Awards ως το Leading New Resort της Ευρώπης, καθιερώνοντας τη δυναμική του στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, ιδιοκτησίας οικογένειας Βιθούλκα, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού από το 1986. Το ελληνικό ξενοδοχείο λοιπόν θα αντιμετωπίσει τώρα τους κολοσσούς της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, όπως το Hilton, τα Four Seasons Hotels και Bulgari σε Αμερική, Αφρική και Ασία, και στόχος του, όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες του, είναι να θέσει το ελληνικό ξενοδοχειακό προϊόν στο υψηλότερο βάθρο των World Travel Awards. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 684,08 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,43%. Μικτές τάσεις επικρατούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.